Το ζευγάρι των τουριστών απολαμβάνει το φαγητό του σε ταβέρνα του Κολυμπαρίου, όταν ο άντρας παθαίνει πνιγμονή και αδυνατεί να επανέλθει. Τα δευτερόλεπτα περνούν, δεν συνέρχεται και ο θαμώνας σηκώνεται από το τραπέζι εμφανώς σε κατάσταση δυσφορίας. Ένας από τους σερβιτόρους αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και επεμβαίνει άμεσα. Η λαβή Χάιμλιχ που εφάρμοσε ο σερβιτόρος ήταν σωτήρια. Ο θαμώνας του καταστήματος επανήλθε και το ζευγάρι συνέχισε να απολαμβάνει το φαγητό του. Πανομοιότυπο σκηνικό είχε καταγραφεί λίγες ημέρες πριν σε ταβέρνα του Ενετικού Λιμανιού, με τον υπεύθυνο του καταστήματος να σώζει και πάλι έναν Άγγλο τουρίστα. Τι είναι όμως η πνιγμονή που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο? Όταν κάποιο ξένο σώμα μας φράξει τον αεραγωγό, οτιδήποτε είναι αυτό το ξένο σώμα. Κατά τη διάρκεια που έχουμε τρώμε, κατά τη διάρκεια που παίζει ένα παιδί. Η πνιγμονή εκδηλώνεται με μερική ή ολική απόφραξη αεραγωγού. Στη μερική απόφραξη αεραγωγού ο άνθρωπος μπορεί και να μιλήσει, αλλά και να βήξει. Η λαβή Χάιμλιχ είναι η τεχνική που εφαρμόζεται και η οποία μέχρι σήμερα έχει σώσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ελέγχοντας πάντα το στόμα του να δω αν φύγει το αντικείμενο, δίνω 5 χτυπήματα ανάμεσα στις ομοπλάτες, εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Με την άκρη αυτό εδώ της παλάμης μου. Μέσα και πάνω. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν έγινε τίποτα, δυστυχώς. Ενώ παρακολουθούσα, δεν έφυγε το αντικείμενο. Κάνω το χέρι μου γροθιά, ο τύχερας μέσα, το βάζω ανάμεσα, ξυφοειδή απόθεση, με οφαλό, και δίνω 5 κοιλιακές σώσεις μέσα και πάνω. Η γνώση μπορεί να σώσει μια ζωή. Το Τμήμα Χανίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού οργανώνει σεμινάρια εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ στις 27 Ιουνίου στο ΚΑΜ, ο Σύλλογος Εστίασης σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, πραγματοποιεί δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο.